Αλλά μέσα στο σώμα είναι η θεότητα. Αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει. Το πίστεψε στη Σταύρωση, αλλά ήταν πλέον αργά. Και έτσι λοιπόν στα 3 χρόνια το δημόσια τον έβλεπε κατευθείαν και μέσω των δαιμονισμένων. Και λοιπόν εφόσον τον έβλεπε και έβλεπε αυτά που πίστευε και κοίτωζε, έλεγε ότι είναι σώμα. Μετά την Άνθηση όμως δεν μπορεί να τον δει. Και πιστεύει ο διάβολος πως ο Αναστάσης είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Το έχει σαν εμπειρία, διότι αυτός κατελθώνει στον Άδη εσκύλεψε όλους τους εσωσμένους Αγίους που κρατούσε παρανόμος και αντικανονικός ο Σατανάς. Έχει πολλά ντοκουμέντα να αποδείξει στον εαυτό του και στους ομοίους του ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Στους άλλους δε που είναι χαμηλού δυνατικού επίπεδου τους λέει το αντίστροφο, ότι είναι ψεύτης, ότι είναι απατεώνας, ότι δεν υπάρχει Χριστός και τα τι αυτά. Αλλά αυτά βέβαια δεν περνάνε. Στη δευτέρα όμως παρουσία θα το δουν και τα δαιμόνια. Και ξέρετε, η Εκκλησία μας βάσει της εμπειρίας το γράφει στα γραπτά. Δεν μιλάμε για δευτέρα κατάβαση του Χριστού από τους ουρανούς στη γη. Δεν θα έρθει ο Χριστός από τον ουρανό στη γη. Από πού θα έρθει, λέει. Δεν θα έρθει. Άρα είναι πανταχού παρόν. Θα εμφανιστεί ξαφνικά. Τακ! Και τι λύσει το θέμα. Δευτέρα παρουσία. Είναι παρόν. Αοράτος. Αλλά ζών και παρόν. Αλλά ωράτος. Για τα δικά μας τα μάτια δεν είναι. Όχι για όλα τα μάτια. Για τα υλικά τα μάτια δεν είναι παρόν. Είναι παρόν. Πώς πατάμε το κουμπί και δεν έχετε τώρα το φως σιγά σιγά και σιγά, αμέσως. Αν και να υπάρχει μάτι να δει, όταν μάτι δεν υπάρχει και ο οφθαλμός είναι τυφλός, δεν θα δει κι ας υπάρχει. Λοιπόν είναι παρόν, είναι πανταχού παρόν, όχι απλώς είναι παρόν. Και τα πάντα πληρώνει και μάλιστα είναι με τον άκτος φωτισμό του πανταχού παρόν. Αλλά φυσικά οι δαίμονες που είναι ένας μέγας αριθμός πολλών 3 εκατομμυρίων συστημάτων έτσι, είναι αυτοί οπωσδήποτε τον πιστεύουν, τον φοβούνται, τον τρέμουν, αλλά δεν τον βλέπουν αναστάντα και πρέπει οπωσδήποτε να τον δουν. Ο Χριστός αποφάσισε τη δικαιοσύνη του στη θέση παρουσία όλοι να τον δουν. Δεν θα υπάρχει κάποιος που να μην τον βλέπει, γιατί τώρα μέγας αριθμός δεν τον βλέπει. Οι αμαρτωλοί δεν τον βλέπουν, οι δαίμονες δεν τον βλέπουν, άρα ένας μέγας αριθμός όντων δεν τον βλέπει. Τι σώει ο Θεός είναι που δεν βλέπετε από όλους? Γιατί ο Θεός είναι Θεός, δηλαδή από το Θεό, και δεν είναι άθεος με το σωτηρικό του άνθρωπο, δηλαδή είναι βλεπτός, ορατός. Θέλησε να μας κάνει δεκτικούς να τον βλέπουμε. Δικαίωμά του, εντάξει. Μας έδωσε μάτια ψυχής και σώματος. Και οι άγγελοι και οι άνθρωποι έχουν νου που βλέπει. Το μάτι αυτό είναι πλασμένο να βλέπει. Παρακαλώ. Ναι, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην φαίνεται, αλλά γίνεται αισθητό. Βεβαίως. Πολλές φορές φαίνεται κιόλα. Όταν εμφανίζεται από όλοι δεν φαίνεται. Αλλά είπαμε, οι αμαρτωλοί και οι δαίμονες, δεν είναι. Του Άδου οι αμαρτωλίες δεν είναι. Που πεθάνουν και κολλάστηκαν, αυτοί δεν το βλέπουν. Αλλά πιστεύουν ότι υπάρχει. Από εκεί που πήγαν καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα δεν είναι αστεία. Τώρα πήγαμε λέει και κάτω. Τι θα κάνουμε εδώ πέρα? Βόλτα, για πόσο καιρό θα μείνουμε? Ποιος μας έφερε, ποιος μας κρατάει, με ποια δύναμη είμαστε έτσι σε αυτήν την κατάσταση? Γιατί υπάρχει και άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση που λέμε, η κυβέρνηση στην ουσία, δεν είναι? Παράδεισος. Είναι και άλλοι που διάγουν ακριβώς αντίθετα. Και έτσι λοιπόν με προσωπική εμπειρία πιστεύουν και γνωρίζουν, αλλά δεν το βλέπουν ακόμη. Όταν όμως εμφανιστεί, τότε θα γονατίσουν μπροστά του όλοι οι οποίοι και θα τον δουν. Αλλά φυσικά αυτή η όραση θα είναι και η καταδίκη τους. Δηλαδή είναι ευεργετικότατο που δεν τον βλέπουν. Αλίμονό τους αν τον δουν. Η όραση των δαιμόνων στον Χριστό θα είναι η κόλασή τους. Τώρα περνούν πολύ καλύτερα που δεν τον βλέπουν. Ας πούμε περνούν τον παράδεισό τους. Μόνο ότι βιώνουν κόλαση και αυτοί, δεν είναι? Αλλά είναι παραδείσιος κολαστήριος αυτός τρόπος, δηλαδή δεν είναι ένα μεικτό πράγμα, πώς να το διατυπώσει κανείς? Επειδή ακόμη δεν τον βλέπουν, αλλά επειδή ξέρουν πώς θα τον δουν, θέλουν δεν θέλουν,
αυτή η πληροφορία, η εμπειρία τους και η σκέψη τους τους δημιουργεί αυτόν τον δρόμο. Και λοιπόν κόλαση στον δαιμόνο θα είναι να τον βλέπουν πάντα τον Χριστό. Όχι ότι στην κόλαση κάποιοι δεν θα βλέπουν ποτέ, 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 ποτέ. Αυτό είναι παπισμός. Οι παπικοί στα εγχειρίδια τους μέχρι σήμερα και οι Προτεστάντες κτλ. Πιστεύουν ότι στην κόλαση ο Χριστός είναι απόν, δεν θα βλέπουν καθόλου, γι' αυτό και θα είναι σκοτάδι. Γι' αυτό και θα είναι μέσα στη φωτιά. Αυτά είναι παπικά πράγματα. Τα Ορθόδοξα είναι διατυπωμένα με αυτές τις λέξεις, έτσι, αλλά δεν ερμηνεύονται κατά γράμμα. Κατά γράμμα τα ερμηνεύουν οι αδαείς που δεν έχουν την εμπειρία, που δεν έχουν και Ορθόδοξο φρόνημα και πίστη και ιερά παράδοση. Και έτσι λοιπόν μεταξύ Ορθόδοξων και Παπικών η διαφορά είναι αβυσσαλαία. Δεν υπάρχει προσέγγιση, διότι δεν μπορείς να προσεγγίσεις. Φταίμε εμείς. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός Αναστάς είναι πανταχού παρών μετασώματος και βλέπετε μόνον από αυτούς που βλέπουν, τους αγγέλους και τους αγίους. Οι Άγιοι στον άλλο κόσμο, όπου και να σταθούν, όπου και να σταλούν οι ψυχές τους, στον ουρανό, στη γη, οπουδήποτε και να πάνε, λοιπόν πάντοτε μπροστά τους, δεν χρειάζεται να γυρίσουν δεξιά και αριστερά, καταλάβατε, μπροστά τους βλέπουν τον Χριστό μετασώματος, γιατί η ανθρωπότητα βλέπει τη θεότητα, δεν βλέπει από κανέναν. Και έτσι λοιπόν από αυτή την εμπειρία που βλέπουν πανταχού τον Χριστό, έχουν την εμπειρία και μας το αποκάλυψαν ότι ο Χριστός είναι πανταχού παρόν μετασώματος. Όχι μόνο η θεότητα αλλά και η ανθρωπότητα. Ενώ η ανθρωπότητα της Παναγίας δεν είναι πανταχού παρούσα και η Παναγία είναι μετασώματος στον παράδεισο. Αλλά είναι σκέτος άνθρωπος. Είναι η Παναγία, η μητέρα του. Αλλά είναι σκέτος άνθρωπος, δεν είναι θεά. Δεν είναι πανταχού παρούσα. Όταν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Όταν κάθεται εδώ, δεν κάθεται εκεί. Παράδειγμα. Πληρή όγκο διαστάσεις, που λέω ότι είναι πνευματική έτσι και το σώμα του παρουσία, πληρή με έναν χώρο. Δεν είναι πανταχού παρούσα. Μόνο ο Χριστός ως άνθρωπος είναι πανταχού παρόν. Και γι' αυτό δεν συγκρίνονται ο Χριστός και η Παναγία. Και στην ανθρωπότητα και φυσικά στη θεότητα δεν συγκρίνονται. Μιλάμε για την ανθρωπότητα. Γι' αυτό βλέπετε πάντοτε η Παναγία με τα πολύ αγάπη αλλά και τον αναλόγου σεβασμού και φόβου και τρόμο προσέρχεται ως Θεόν και Υιόν. Ιέ μου και Θεέ μου, ή Θεέ μου και Ιέ μου, το ίδιο είναι. Δεν μπορεί να λέει πάντα Ιέ μου, γιατί κάποτε είχε γίνει αυτή η οικονομία, τώρα είναι λίγο αλλιώς τα πράγματα και εις πάντα στους αιώνες. Χρησιμοποιήθηκε αυτό το όργανο για την οικονομία, σε την ευγνωμονούμε και πήρε τη θέση της ως βασίλισσα του ουρανού και των αγγέλων και των ανθρώπων και μητέρα. Και αυτό της φτάνει δηλαδή, δεν είναι, δεν υπάρχει ανωτάτη θέση. Αλλά από εδώ και πέρα το κέντρο είναι ο Χριστός. Γιατί αυτός είναι η πηγή σωτηρίας. Μόνο Χριστοσωτηρία έχουμε, δεν έχουμε Πάναγιο σωτηρία. Και έτσι λοιπόν όλοι ασχολούνται με τον Χριστό, διότι αυτός ρυθμίζει τα πάντα και τη σωτηρία κάθε πλάσματος. Δηλαδή όσο και καλός να είναι ο άνθρωπος, εάν δεν λάβει ειδικό φωτισμό χάριτος Αγίου Πνεύματος, δεν θα τον δει ποτέ τον Αναστάντα Χριστό και αν δεν τον δει, δεν θα σωθεί. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Ορθοδοξία μας. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες που το πίστεψαν και το βίωσαν ήταν αγωνιστικοί, ήταν ασκητικοί. Η Ορθοδοξία μας έχει κάποια ασκητικότητα, κάποια αγωνιστικότητα, προσωπική βέβαια, που άλλοτε φαίνεται, άλλοτε δεν φαίνεται, άλλοτε είναι γνωστή, άλλοτε είναι άγνωστη. Αλλά είναι προσωπικό το θέμα. Και φυσικά πρέπει όλοι μαζί να συνεργαζόμεθα, να συμπλέουμε, να συμφωνούμε για να είμαστε και στον παράδεισο όλοι μαζί, μην λείπουν μερικοί. Φανταστείτε τώρα από τα αγαπημένα σας πρόσωπα η μισή να είναι και η μισή να μην είναι. Δηλαδή αν μερικοί από τους μισούς είμαστε εμείς, εμείς σε σωσμένοι, όχι σε σωσμένοι, τι θα κάνουμε. Να πάρουμε την άλλη πλευρά. Δεν μας συμφέρει. Ούτε και η αγαπημένα πρόσωπα συμφέρει να μην είναι παρόντα. Θέλουμε να είναι όλοι παρόντες. Εντάξει, ο Θεός το θέλει και αυτό. Αν εμείς το θέλουμε μια φορά, ο Θεός το θέλει άπειρες φορές να είμαστε όλοι στον παράδεισο. Τώρα στην πράξη να το κάνουμε και πράξε τώρα αυτό. Η θεωρία είναι άριστη, η πράξη τώρα λείπει. Και χρειάζεται με έναν προσωπικό αγώνα.
Γι' αυτό οι πατέρες επιμένουν στην λειτουργική μυστηριακή ζωή όσο γίνεται πιο συχνή. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Το αιώνιο τρίπτυχο. Δεν μπορεί κανείς να φτάσει σε σημείο να νομίζει πως έφτασε σε μέτρα και να σταματήσει τον αγώνα, διότι αυτό είναι η ασκάτη πλάνη. Δεν μπορεί κανείς Άγιος, δεν έχουμε στα κείμενα που να λέγει πως είμαι Άγιος. Όλοι λέγουν πως είναι αμαρτωλή. Καλά. Ήταν αμαρτωλή, αλλά το πιστεύανε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι όσο πιο πολύ κανείς προοδεύει, τόσο πιο πολύ πιστεύει ότι είναι αμαρτωλός. Είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το αισθανθούμε, ας πούμε, σε τι βαθμό το πιστεύω, γιατί ήταν ανάρρητη, δεν ήταν απλώς αμαρτωλή, αμετανόητη. Αλλά αυτό το πράγμα είναι μια εμπειρία, διότι συγκρίνει κανείς τον εαυτό του με τον Χριστό. Δεν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, αυτό είναι λάθος. Αν τον συγκρίνουμε μεταξύ μας, αν όλοι συγκριθούμε, κάποιοι είναι ανώτεροι μας και κάποιοι είναι κατώτεροι μας, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ ανθρώπινο αυτό, δεν είναι κακό. Λοιπόν, τους μένων ατέρμονες θα τους ζηλεύουμε, θα τους φθονούμε, πάλι χάνουμε τη χάρη. Τους δέκα ατέρμονες θα τους αποθήσουμε, θα τους καταφορνήσουμε, θα τους καταδικάσουμε, πάλι χάσουμε τη χάρη. Και από τα δεξιά και από τα αριστερά χάνουμε τη χάρη. Αφήνουμε όλους λοιπόν ασύγκριτους, συγκρίνουμε τον εαυτό μας μόνο με τον ασύγκριτο Χριστό, διαλυόμεθα μπροστά του, δεν απελπιζόμεθα όμως και ελπίζοντας ζόμαστε. Είναι η μόνη οδός συγκρίσεως με τον Χριστό αλλά και μεταξύ μας. Δηλαδή, άσε τον άλλον ήσυχο, μην ασχολείσαι με τον άλλον. Ή θα τον κατακρίνεις, ή θα τον ζηλέψεις, θα τον φθονήσεις και από τις δύο πλευρές θα χάσεις. Είναι εμπειρία αυτό το πράγμα. Ποιον ζηλεύουμε και φθονούμε και μισούμε και πολύμουμε? Αυτόν που θεωρούμε ότι είναι ανώτερος μας. Και να είναι. Και τι βγήκε, πάλι χάνουμε. Είτε αυτός χάσει είτε δεν χάσει, εμείς πάντως χάνουμε. Παλιότερα τον εξουθενώσουμε, τον αποθήσουμε, τον κατηγορήσουμε, τον καταφρονήσουμε, πάλι χάνουμε. Εδώ χάνουμε ακόμη πιο πολύ. Γιατί θα πρέπει ο ανώτερος να βοηθάει τον πιο αδύνατο, έτσι δεν είναι? Είναι η λογική πλευρά. Εδώ λέγει ο Μέγας Βασίλειος, φανταστείτε μια γλώσσα, όταν βρίσκει ένα σποράκι κάτι του πέρα, να το τρώει αυτή συνέχεια. Θα πεθάνουν τα παιδάκια της. Μόλις βρίσκει κάτι, φωνάζει, πια τους υποδεικνύει τον τρόπο. Καταλάβατε? Και να ξεχωρίζουν και να τρώνε. Όλα τα ζωάκια κουράζονται για τα παιδάκια, να τα μεγαλώσουν. Και οι άνθρωποι φυσικά και τα ζωάκια. Δεν τα μαγειρεύουμε τα φαγητά μόνο για εμάς, πόσο να πάμε, δεν είναι, για όλους. Είναι μια στοργική αγάπη και αυτό και μια διάκριση. Πόσο μάλλον ο ίδιος ο Χριστός μας προετοιμάζει με την άσκηση που κάνουμε, με τους αγώνες, με τις ασθένειες, τις δοκιμασίες, να καταστούμε δεκτικοί Χριστό οράσιος. Είτε λαϊκοί, είτε μοναχοί, είτε κληρικοί, το μάθημα είναι το ίδιο. Δεν αλλάζει σε τίποτα. Δεν αλλάζει. Γι' αυτό η Ορθοδοξία δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους σε λαϊκούς, σε μοναχούς και σε λοιπά. Αυτό είναι προτεσταντισμός, ξέρετε. Τους ξεχωρίζει όμως σε τι? Σε μετανοούντας και σε αμετανοήτους. Τώρα το ποιος θα το πει ότι είναι έτσι ή αλλιώς? Ο καθένας θα το πει στον εαυτό του, έτσι δεν είναι? Ας πάρει πρωτοβουλία και ευθύνη μόνος του. Μόνος του κανείς να αποφαθεί να γίνει δικαστής. Είμαι μετανόν ή δεν μετανόν. Ας το πει ο καθένας μόνος του. Και οι άλλοι οφείλουν να του σεβαστούν ότι είναι αληθινό. Γιατί αν μας πει ψέματα, θα πιστέψουμε σε ψέματα. Θα πάθουμε κάποια ζημιά μου που πιστέψουμε ψέματα, αλλά αλίμονο σε αυτό που λέει ψέματα. Χάθηκε. Χάθηκε για τα καλά δηλαδή. Ενώ άλλος θα χάσει λίγο. Μόλις το καταλάβει, παίρνει θέση και λέει, οπ, επικίνδυνος τύπος. Πρόσεχε. Σε δουλεύει. Μόλις το αντιληφθείς, παίρνεις θέση, αμήνεις, νομίζω για τα καλά παίρνω μέσα. Δεν είναι. Γι' αυτό δεν συμφέρει στον προσωπικό αγώνα κανείς να κρύβεται, να του παίζει κρυφτούλη. Είναι πιο καλό, ας ειλικρινείς, να πει και ξέρεις, για αυτό το θέμα εγώ δεν ομιλώ, δεν απαντώ. Είναι προσωπικό το θέμα, έκανες λάθος ερώτηση, αλλά στο διορθώνω. Δεν απαντώ, έχω τους λόγους μου. Αυτή η ειλικρίνεια είναι πιο θαραλέα απόφασης. Φανερώνει τόλμη και θάρρος ότι έχει κανείς ανδρεία ψυχής, είναι χάρισμα. Από το να πω λίγο ψέμα, να θολώσω λίγο το νερά, να τα μπερδέψω, να τα νοθέψω, εντάξει, ο άλλος θα είναι πιο απλός, θα ξεγελαστεί. Αλλά δεν κερδίζω, χάνω πολύ.
Δηλαδή, έως ότου κανείς πιστεύει σε αυτό το λάθος που εγώ τον ξεγέλασα, εγώ θα χάνω. Κορόιδεψα κάποιον σε κάτι, παράδειγμα, σας λέω ένα παράδειγμα, και κανείς, ας πούμε, ακολουθεί αυτό το λάθος δρόμο του ψέματος του δικού μου. Σε μένα τι συμβαίνει? Ο πείθος μου, απέσω ότι είμαι πιθάρι, τρύπησε, αρχίζει και χάνει τώρα. Πότε το καταλάβω ότι φτάσω στον πάτο, πλέον αργά. Πρέπει έγκαιρα να πισπεύσω και να πω, έλα εδώ. Τι σου είπα αυτό? Όχι, δεν είναι έτσι, είναι τούτο. Λόγισε το, δίμορτο. Τέλος χωρίς. Έκλεισε η οποία. Πείδος τετριμένος στο Δαναίδον. Θα γυμίσω. Θα γυμίζει ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα λόγια, ότι εάν θα μιλήσουμε, αν δεν θα μιλήσουμε. Εάν δεν θέλουμε, δεν θέλουμε. Θα πούμε, κοιτάξτε για αυτό το θέμα. Έχω τους λόγους μου, μην ενοχλείς. Υπάρχουν λόγοι προσωπικοί, σοβαροί, δεν θέλω να μιλήσω. Εσύ δεν τους ξέρεις, έκανες, ας πούμε, μια πλότητα την ερώτηση. Αλλά πέρασε η υπεύθυνη απάντηση. Και στα άλλα θέματα που θα μιλούμε, δεν θα μετανοούμε. Δεν θα ανακαλούμε τα λεγόμενα. Γιατί έτσι πλέον πάβουμε να είμαστε έμπιστοι μεταξύ μας και σαλεύονται τα θεμέλια. Εδώ βλέπετε αγαπημένα πρόσωπα, όταν διαφωνήσουν στην εμπιστοσύνη, τίθεται θέμα διαζύγιος. Δεν μπορεί να κρατήσει πολύ και αυτό το πράγμα. Στην εμπιστοσύνη στηρίζεσαι. Στην απόλυτη εμπιστοσύνη. Που αυτό θα παράγει την αγάπη, το σεβασμό, την τιμή, την προσφορά, την θυσία. Τι, αμή δουλεύεις, λέει συνέχεια. Καλά, εντάξει, ξεγελάστηκα. Κάποτε όμως ο Θεός με φώτισε. Από εκεί και μετά τι γίνεται? Αγριεύοντα πράγματα. Θα τα πληρώσεις τώρα όλα μαζί, σούμα. Τώρα να δεις τι θα γίνει. Ήταν σε ένα αντρόγινο, από εξομολόγηση το ξέρω, που κάποιος απατούσε τον άλλον. Πολλά τέτοια γεγονότα, αναρρύθμιτα. Η άλλη πλευρά, δεν θα πω αν ήταν άντρας ή γυναίκα, η άλλη πλευρά, η καλή πλευρά, έτσι δεν είναι, ήταν τόσο απλός άνθρωπος, τόσο αγαθός άνθρωπος, που ζούσε στη μακαριότητα, δεν καταλάβαινε τίποτα. Έλεγε άλλη πλευρά, αυτό είναι, έτσι να κοιμάσαι, να τρως κοτόχορτο, και εγώ θα συζώ με άλλους ανθρώπους και εσύ θα με πιστεύεις. Εντάξει. Αυτός όμως η καλή πλευρά ήταν πολύ πιστός άνθρωπος και έκανε πολύ νηστεία και προσευχή. Και σε κάποια προσευχή ο Χριστός πληροφόρησε. Ιδιόραμα. Βλέπετε πως ο Θεός αγαπά τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη, αλλά πιο πολύ τον νοικοκύρη τον αγαπάει. Αυτό είναι. Είδε όραμα και είδε το έτερο νήμιση στην πραγματικότητα. Καταλάβατε. Τον είδε λοιπόν να έχει ένα δαίμονα εδώ στο σβέρκο σφιχτά, τον πιάνει γερά εδώ πέρα με το μέγενε και τον οδηγεί λοιπόν στην αμαρτία. Όταν γυρίζει και του λέει, έλα εδώ, του λέει, είδα κάποιο όραμα για σένα. Λέει, τι όραμα αυτά? Μην πιστεύεις τέτοιες βλακίες, τέτοια ψέματα είναι. Καλά, εγώ βλακίες δεν πιστεύω, αλλά αυτό ήταν αληθινό, λέει. Μήπως συμβαίνει τίποτα? Όχι, λέει. Εντάξει. Είπα, μήπως συμβαίνει τίποτα. Εγώ τώρα, επειδή πήρα πληροφορία, θα το κυνηγήσω αγρίως το θέμα. Θα μείνω εφησυχάζω, μην νομίζεις. Τώρα που πήρα πληροφορία, μέχρι να φτάσουμε στην τελική αποκάλυψη. Ή θα το πεις, ή θα το μάθω. Δεν ξέρω πώς ο Θεός θα το φέρει. Βλέπετε λοιπόν ότι η προσευχή δεν είναι απλό πραγματάκι να περνάμε λίγο την ώρα μας, να κάνουμε κάποιο καθήκον, να φυσυχάσουμε, εντάξει. Είναι και μια αποκάλυψη σε προσευχή. Είναι και ένα μάτι. Εφόσον κρούμε τη θεία του ελέγχου εν λευκό και ζητάμε το έλεος του Θεού, ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μας ασφαλίσει. Να μας ασφαλίσει. Να μας προφυλάξει. Από γνωστούς και αγνώστους που δεν ξέρουμε εμείς. Α, τα ξέρει αυτός. Ο Χριστός όμως μόνο ότι ξέρει και αυτός σκεπάζει. Είναι και αυτός πατέρας. Και σκεπάζει. Δεν είναι τέρας. Σκεπάζει ο Χριστός. Σκεπάζει μεν, αλλά ασφαλίζει και τους άλλους όμως. Για να βολεύονται παράλληλα όλα τα πράγματα. Καταλάβατε. Και έτσι λοιπόν, όταν κανείς μπει μέσα στο θέμα της προσευχής, σιγά 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 πληροφορείται και αυτοασφαλίζεται. Και παίρνει θέση. Αυτή είναι η οδός των πατέρων στο θέμα της προσευχής. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Για την ωραία προσευχή θα μας πει δύο λόγια. Για την ωραία προσευχή. Τι δύο λόγια να πω? Εσείς ξέρετε. Τόσα βιβλία δεν έχουμε διαβάσει εδώ, είναι πολύ ωραία. Είναι η πιο απλή προσευχή. Η πιο εύκολη.
που μπορεί να τη μάθουν και τα μικρά παιδάκια, ψελίζοντας. Πριν μάθουν ολοκληρωμένες προτάσεις και φρασούλες, οφείλουν όλοι οι γονείς, αυτό το συνιστώ σε όλους τους γονείς, από τα πρώτα να μάθουν το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, Θεωτό και Παρθένε, σώσομε. Να κάνουν το σταυρό τους, να βάζουν μετά για να σφυλούν εικόνες, να κοινωνούν συνέχεια. Και σιγά σιγά μαθαίνουν τα γράμματα γλυγορότερα, αποκτούν μεγαλύτερη ευφυΐα. Αυτό είναι αποδειδειγμένο, ότι οικειοφορούσες μητέρες όταν προσεύχονται, όταν νηστεύουν, όταν κινούν και οι γονείς, μέχρι να γεννηθούν τα παιδιά τους, ας πούμε, είναι άνθρωποι προσευχής, τα παιδιά αποκτούν υυξημένη πνευματική αντίληψη και ευφυΐα. Όσα λάθη γίνανε, γίνανε. Από εδώ και πέρα, τότε δεν είναι. Να διορθώσουμε και άλλα πράγματα, τότε δεν είναι. Λοιπόν, κάντε αυτό το πείραμα, κάντε το στην πράξη να δείτε, όσοι θα γίνετε γονείς, κάντε το στην πράξη να δείτε τα αποτελέσματα. Να δείτε πώς θα μεγαλώσει το παιδί χίλιες φορές καλύτερο από εσάς. Οπότε είναι πρόοδος, δηλαδή στο πρόσωπο ενός παιδιού οι γονείς αυτοδικαιώνονται, αναπαύονται κατά πάντα. Ή θα μας ντροπιάσουν ή θα μας δοξάσουν, ένα από τα δύο θα γίνει. Ας μας δοξάσουν. Όχι πώς αξίζουμε, αλλά έτσι είναι η φορά της πρόοδου. Δεν θα πάμε πίσω τώρα. Αλλά τα θεμέλια της σωτηρίας και του δοξασμού τα καταθέτουν οι γονείς. Οι γονείς παιδαγωγούν και διδάσκουν τα παιδιά τους πώς ακριβώς να σκέπτονται, πώς να μιλούν, πώς να διάγουν. Και από τα πρώτα θα είναι το μάθημα της προσευχής, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Και μετά να δείτε αποτελέσματα, δηλαδή στο σχολείο, ότι θα είναι αριστούχα παιδιά. Και στο ήθος και στην διαγωγή και στα μαθήματα. Σαν το Μιχαλάκι. Ε? Πού είναι στα μπρόσκο φοράς? Ε? Ήθελες να τον βάλεις και στα Άγια Λείψανα, να πάρει χάρη. Ε? Κλαπανάρα. Τον είχαμε βάλει πριν. Ε? Ας το βάλουμε έννοια. Σκέτος κλαπανάρας είσαι. Ε? Εσύ είστε το παιδί του 2020. Ε? Πόσο? Τότε θα είσαι 17 χρονών θα είσαι το 2020. Ε? Τότε θα είσαι ακόμη πιο μεγάλος. Πεντέμιση είσαι, τόσο πολύ μεγάλος είσαι. Ε? Υπήρξαν παλιότερα εγχειρίδια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στους πρώτους αιώνες και το περασμένο αιώνα και στις αρχές αυτού του αιώνος, του 20ου δηλαδή, που λέγανε ότι ο Χριστός παρευόμενος προς Εμαούς με τους Αποστόλους Λουκά και Κλεόπα, ότι ήταν εν εταίρα μορφή, είναι, έτσι το γράφουμε, αλλά ο Χριστός δεν μεταμορφώθηκε, δεν παραμορφώθηκε δηλαδή, δεν πήρε άλλο κεφάλι. Ήταν ο ίδιος, ο Χριστός δεν αλλάζει, εμείς αλλάζουμε. Αυτή είναι η εμπειρία. Αλλά αυτό δεν μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε, πρέπει να το γράψουμε αντίστροφα. Ότι ο Χριστός ήταν εν εταίρα μορφή. Εάν όμως το πάρουμε κατά γράμμα ότι ο Χριστός πήρε άλλη μορφή, άρα μπορούμε και εμείς να παίρνουμε άλλες μορφές, να μεταφιεζόμε, δηλαδή να γίνουμε καρναβάλια, το οποίο καταδικάζεται και απαγορεύεται. Να που ο Χριστός λοιπόν εμφανίζεται ο ίδιος πάντοτε αναλλιώτος. Γιατί θέλει το πρόσωπο να είναι σπαθή, η φωνή να μην αλλάζει χρειά και ποιόν. Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο σε έναν κάποιο και να είσαι μίμος και να τον κάνεις άνω κάτω. Πριν από χρόνια τι είχε γίνει. Πήρε κάποιος μίμος τον πρωθυπουργό του Κεμπέκ και στο Τορόντο και στο Καναδά και λέγει, μιλούσε σαν Βασιλής Αλισάβετ και τον έκανε με τα κρυμμυδάκια, ήταν επί των απορρίτων αυτός κατάσπρος. Τον έκανε με τα κρυμμυδάκια και του λέγει έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Μάλιστα μεγαλειοτάτη, μάλιστα μεγαλειοτάτη. Λοιπόν, και έκανε υπουργικό συμβούλιο για μια απόφαση. Την άλλη μέρα, τυχαία, παίρνει η πραγματική Ελισάβετ τώρα.
Τι κάνεις το παιδί μου, χαθήκαμε λέει. Μα μεγάλη ο Τάθε λέει, μας έκανε σαν κάτω. Λέει, εγώ σας έκανα ο κάτω, λέει, πάντα σας έκανα ο κάτω. Να χτες δεν μου είπε αυτό το πράγμα. Και έμεινε αυτή η καμία, άναυλη. Αν είναι δυνατόν, λέει. Υπάρχουν και τέτοιοι μίμοι, τόσο πολύ πια. Πώς μπορείς να ξεγελάσεις. Α, τώρα θα βγουν, είπαμε, τα κινητά τηλέφωνα που θα βλεπόμαστε και θα μας βλέπετε και θα σας βλέπουμε και δεν μπορεί κανείς πλέον να ξεγελάσει και να κάνει φάρσες στα τηλέφωνα. Θα γίνει όλα καταγεγραμμένα και θα ακριβοπληρώνονται όλα. Αν δείτε τα πώς θα πέφτουν τα χρήματα. Είναι και η καλή πλευρά του πράγματος, αλλά φυσικά και η κακίστη πλευρά της χρήσης. Όποιος τα έχει νου, θα αντιληφθεί τι θέλω να πω και θα τα εφαρμόσει διαφορετικά. Θα μας παρασύρει το ρεύμα με την τεχνολογία. Επίσης, στην ψηλάφιση του Αποστόλου Θωμά πρέπει να προσθέσουμε ότι τον Αναστάντα Χριστό δεν τον ακούμε σε κανένας. Μόνο η Παναγία μας, κανένας άλλος. Κανένας από τους Αποστόλους δεν τον έπιασε, κανένας. Το μήμο άπτο ισχύει για όλους. Πλην της Παναγίας που τον ακούμε σε τον προσκύνησε, τον αγκάλεσε τα ποδαράκια του και τα φίλησε τα ποδάκια του, τους τύπους των ύλων, τους πόδας, όχι τα σχήρας. Και του Θωμά που έβαλε το δάχτυλό του, τον δείχτη του, στη λοχευθήσα δεξιά πλευρά του. Ο Χριστός λοχεύθηκε στην δεξιά δευτέρα πλευρά. Γιατί στην δεξιά δευτέρα πλευρά και όχι στην τρίτη ή όχι στην πρώτη? Πώς το ξέρουμε πως είναι η δευτέρα? Είναι από την εμπειρία των Αγίων που μας είπαν ότι αυτή που είδαν τον Χριστό Αναστάντα έχει τη δευτέρα πλευρά του λοχευμένη και μάλιστα μέχρι μισό δάχτυλο, δηλαδή βαθιά μπήκε το νηστέρι μέσα εκεί της λόχης. Του δώσε να καταλάβει, δηλαδή σχεδόν κόδεψε να του τρυπήσει τον πνεύμονα. Γιατί είχε ξεψυχήσει ο Χριστός και νόμισε ο φαντάρος ότι υποκρίνεται, δεν υποκρίνεται, ας τον τρυπήσω καλά καλά να καταλάβει. Οπότε θα κινηθεί, θα πονέσει. Και τον έλεγχευσε γερά και αυτός έμεινε ακίνητος. Είχε πλέον ξεψυχήσει ο Χριστός. Και οι τύποι των ύλων παραμένουν μέχρι σήμερα. Η σμαρτύρια να ψευδές εις πάνω στο σώμα, δηλαδή είναι το χεράκι του εδώ πέρα τρυπημένο σαν δαχτυλίδι. Πώς έχετε τα δαχτυλία που φοράτε οι παντρεμένοι, έτσι, σε αυτό το μέγεθος, το πάχος. Αλλά τα καρφιά ήταν παχιά, ήταν σαν δάχτυλο, παχιά. Και αφήσανε μεγάλη πληγή, η οποία γιατρέφθηκε, αλλά οι οποίοι είναι διαμπερές, πέρα για πέρα, τρυπημένο. Χέρι, χέρι, πόδι, πόδι και η πλευρά. Ένα, ξέρω εγώ, 7, 8, 10 εκατοστά είναι. Πάχος. Αυτά τα πέντε παράσημα τα έχει ο Χριστός εις πάνω στους αιώνες, ώστε να ξέρουν οι άλλοι ότι χάρη αυτής της σταυρώσεως είναι σε σωσμένη δωρεάν, χωρίς να το αξίζει κανένας. Όλοι δωρεάν, αλλά ο καθένας κάτι καταβάλει σαν προσωπικό αγώνα για να μην φανεί αχάριστος και γνώμων. Δεν το αντέχει κανείς να μην κάνει τίποτα και να σωθεί δηλαδή. Όπως λέω χάρη, άμα ταΐζουμε ένα νύχτα μέρα και δεν δουλεύει καθόλου, θα πεθάνει στο τέλος, θα ψενεχώρια το. Πρέπει κάτι να προσφέρει. Δεν είναι αλέστατος, κάτι πρέπει να κάνει. Μολονότι αυτή η εργασία δεν συμπληρώνει τα έξοδα του φαγητού, παράδειγμα, αλλά σε συνείδηση κάτι λέει, ότι προσφέρω και εγώ, κάτι κάνω. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, ο μη εργαζόμενος μη διέστη αυτό. Δεν προσεύχεσαι, δεν μπορείς να φας πνευματικά, ούτε υλικά, ούτε πνευματικά. Αυτά. Και έτσι λοιπόν μόνο ο Θωμάς τον ψηλάχθησε. Και η Παναγία μας. Από εκεί και μετά ο Απόστολος Θωμάς είναι ο πρώτος εμπειρικός δάσκαλος θεολόγος εκ των Αποστόλων που κηρύττει ότι ο Χριστός μετά του ιδίου σώματος που εγεννήθηκε σταυρώθη ανέστη. Γιατί οι άλλοι Απόστολοι τον είδαν και τον επίστεψαν, ενώ ο Θωμάς και τον είδε και τον εψηλάθησε καλά, καλά, καλά και μετά τον ομολόγησε. Και ο Χριστός κάνει συγκατάβαση για να πιστέψουν οι μαθητές ότι έχει το ίδιο σώμα. Γιατί ξέρετε, το σώμα του Χριστού δεν πιάνεται.
είναι τόσο πνευματικό πια το σώμα του Χριστού. Πριν είπαμε και τα δαιμόνια τον πιάνανε και οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Δεν μπορείς τώρα να πιάσεις το Χριστό, δεν γίνεται, είναι το σώμα του πνευματικό. Δεν λειτουργεί ο βιολογικός νόμος τότε. Αυτά. Υπάρχει κανένα στο μάσο εδώ ανάμεσα? Προχθές ήταν εδώ πέρα ο Θωμάς, αλλά απείλησε ο δάσκαλος. Κατ' όνομα ίσως όχι, αλλά στην πραγματικότητα πολύ Θωμάς. Κατ' όνομα ίσως όχι, αλλά στην πραγματικότητα πολύ Θωμάς. Γιατί? Νάψτε. Νάψτε. Όχι, ο Θωμάς ήταν ο λιγόπιστος. Με την καλή την έννοια. Και ξέρετε γιατί ήταν λιγόπιστος? Γιατί ήταν ο πιο μικρός στη σωματική ηλικία. Ο πιο μεγάλος στην ηλικία ήταν ο Απόστολος Πέτρος. Και ο πιο μικρός στην ηλικία ήταν ο Θωμάς. Και πάντα οι πολύ μικροί έχουν κάποιο έτσι ιδίωμα. Χωρίς αυτό βέβαια να είναι απόλυτο, αλλά συνήθως λέω. Και έτσι ο Θωμάς χρησιμοποιήθηκε για την Ανάσταση του Χριστού, αλλά και της Παναγίας στην Ανάσταση. Και στα δύο χρησιμοποιήθηκε το ίδιο πρόσωπο. Ο ίδιος δεν μετέβει μέχρι την Ινδία να κηρύττει τον Χριστό. Ακολούθησε το δρομολόγιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχει φτάσει μέχρι την Καλκούτα, στη νότια Χερσόνησο της Ινδίας, και απέθανε λοχευθής στην πλευρά, όπως ο Χριστός μας, από τους ντόπιους εκεί ανθρώπους, και τάφη σε ένα χωριό που λέγεται Μελιακούπ ή Άγιος Θωμάς ελληνικά. Βέβαια μετά γίνε ανακομιδή, μετακομιδή, και τα γελίψανά του βρίσκονται εδώ και εκεί πέρα. Η Αγία Κάρα του όμως ολόκληρη είναι στην Πάτμο. Όσοι θα πάνε στην Ράμπνη ή αν στο λόγο στην Πάτμο, εκεί βρίσκεται ολόκληρικά το Αποστόλο Θωμά που πολύ πολύ αποδιάζει, πάρα πολύ αποδιάζει. Αξίζει λοιπόν να πάτε στην Πάτμο. Και για πολλούς λόγους βέβαια, να δείτε το σπίτι της Αποκαλύψεως. Τελικά ο Χριστός τα μεγάλα γεγονότα τα έχει κάνει βαθιά μέσα στη γη, δηλαδή, όχι ψηλά στις κορυφές. Κάτω, μέσα, βαθιά. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Μέσα σε μια σπηλιά γεννήθηκε. Μέσα σε μια σπηλιά αποκαλύφθηκε στην Αποκάλυψη. Όλα στις σπηλές έχουν γίνει. Ακόμη και ο Μωυσής που είδε τον Θεό στο Σινά, όταν θέλησε να τον δει ακόμη πιο τρανά, του λέγει ο Θεός, μπες μέσα σε εκείνη τη σπηλιά, κρύψου, κουκουλώσου καλά καλά και θα με δεις καλύτερα. Γιατί πάνω στην κορυφή είναι για να πάρεις στις πλάκες, αλλά για να το δει θα μπει στη σπηλιά. Καταλάβατε? Όπως και ο προφήτης Ηλίας, όταν πήγε στο Χωρί, που είναι μια της κορυφές του βουνού αυτού, του λέγει ο Θεός, θα ακουμπήσεις το κεφάλι σου στα γόνατά σου, θα κάνεις κύκλο του σώματος, θα βυθίσεις το νου σου μέσα στο βάθος της καρδιάς σου και εκεί μέσα θα με δεις όσο γίνεται. Πάλι σε μια νοητή σπηλιά θα μπούμε μέσα στο έσω είναι του ανθρώπου μας. Είναι μια μορφή ταπεινώσεως και αυτό. Γιατί συνήθως, ας πούμε, στις χορυφές είναι και λίγο και τα επιδεικτικά που φαίνονται, αυτοπροβάλλονται. Ενώ του Κυρίου αυτές οι δόξες και οι τιμές είναι σε ταπεινά πράγματα, σε ταπεινούς χώρους. Τώρα σε μια σπηλιά εκεί μέσα σώθηκαν οι άλλοι τόποι. Η ευρύχωρη, η φωτεινή, η καθαρή. Εκεί μέσα στο βάθος θα πάμε στις σπηλές. Γιατί? Στα σκοτεινά, στα νυχτερινά. Δεν είναι ακριβώς καθόλου νυχτερινά. Είναι πάμφωτα. Αλλά είναι ταπεινά. Για την Αποκάλυψη που αναφερθήκατε προηγουμένως, έχουν γίνει διάφορες ερμηνείες. Τις πιστεύετε αυτές? Διάφοροι. Δεν έχω ακούσει καμιά ερμηνεία πια. Ορίστε. Δεν έχω ακούσει καμιά ερμηνεία.
και Καινή Διαθήκη ακόμα, δεν έχει την μετάφραση. Ναι. Του συγγραφέα που... Αυτά όλα είναι πράγματι έτσι όπως τα λένε, όπως το γράφει μέσα όπως το Ευαγγελιστής Ιωάννης και τα ερμηνεύουν οι άνθρωποι, είναι έτσι πράγματι. Και τέρατα ακούς, ξέρω εγώ, και τι δεν ακούς και τι δεν διαβάζεις μέσα. Η χάρη είναι στο κείμενο. Το κείμενο είναι όπως το κατέχουμε. Τώρα οι μεταφράσεις ναι, αλλά... και οι παραφράσεις και οι αναπτύξεις του θέματος. Εσείς έχουν λιγορική σημασία. Εκεί διαιρούνται οι γνώσεις. Τότε τι προσπαθούν οι άνθρωποι να τα ερμηνεύσουν, αφού έχουν αλληγορικότητα, δεν μπορούν να τα ερμηνεύσουν, μπορούν. Η αποκάλυψη ερμηνεύεται όταν αποκαλυφθεί, όταν φανερωθεί δηλαδή. Όταν γίνει ένα γεγονός, ερμηνεύεται. Πρώτη ερμηνεία, πρώτη εκπληρώσεω, όσο και να ερμηνεύσει. Γίνεται να πω κάτι να σε θέσω κάτι. Ο Χριστός που είναι στο Σταυρό, απευθυνόμενος προς τον πατέρα του, είπε γιατί τον εγκατέλειψε. Θα μπορούσα να μας δώσετε μια ερμηνεία γιατί το είπε αυτό και τι σημαίνει. Τον εγκατέλειψε. Ναι, ας πούμε, ναι, ενώ ο ίδιος είναι ο Θεός, ας πούμε και ο πατέρας και ο Υιός Κρυσμός είναι το ίδιο πρόσωπο. Τι είπε ο Χριστός επί Σταυρό, μπορείς να το πεις. Η Λίλη ήταν στον Αχθανή, ας πούμε, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Και εσύ λάθος το λες. Για ξαναπες πάλι. Θεέ μου, γιατί με κατέβησες. Λάθος το λες. Δεν το είπες ο Χριστός. Είναι τι με κατέβησες. Πώς. Είναι τι με κατέβησες. Πάλι λάθος το λες. Πάλι. Σου κάνει εντύπωση, ε. Όχι, μπορεί, είναι δίκιο. Πώς να μην το... Αλλά σαν γεγονός όμως, θα πω να το λέω... Όχι, πρώτα πρέπει να το πούμε. Να το πούμε σωστά και μόλις το πούμε σωστά, αμέσως δόθηκε η ερμηνεία. Αν το πούμε λάθος, πάμε λάθος. Γιατί με καταλήψεις, είπε. Είπε η Λίλη Λαμάσα Βαχθανή. Λοιπόν. Πώς ερμηνεύεται. Ναι, όπως το είπες. Καταλήψεις. Πες το. Είναι τι με εγκατέλειπες. Ναι, ναι, αλλά δεν το λες σωστά, το λες λάθος. Αυτό είναι. Δεν το νομίζω, είπε. Δεν ξέρω, πες το σωστά, θα το ακούσω. Για πες το, εσύ σε δύο λόγια, μπορεί πάλι το ίδιο. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι, με εγκατέλειπες. Είναι τι με εγκαταλείπεις. Έχει ερωτηματικό το κείμενο μέσα. Με εγκατέλειπες. Δεν λέει γιατί με εγκατέλειπες. Κρίμα, μπαμπάκα μου, γιατί έφυγες. Μήπως με εγκατέλειπες. Έτσι δεν είναι. Έχει ερωτηματικό. Άρα δεν τον εγκατέλειψε. Ερωτάει μήπως τον εγκατέλειψε. Αλλά δεν τον εγκατέλειψε. Και αυτό το ερώτημα γιατί το κάνει. Όχι. Άλλο πρώτα είναι, ας πούμε, ότι. Πρώτα πρέπει να πούμε ότι τον εγκατέλειψε ή δεν τον εγκατέλειψε. Δεν τον εγκατέλειψε. Αλλά γιατί ερωτάει. Αυτό είναι άλλο θέμα, θα το συζητήσουμε. Αλλά πάντως δεν το ερμηνεύουν πολλές φορές σωστά οι άνθρωποι. Και εμείς οι κληρικοί κάναμε λάθος. Ηλί λαμά σαβαχθανή. Χωρίς ερωτηματικό. Ηλί λαμά σαβαχθανή. Λάθος. Λάθος και βλασφημία είναι. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Λάθος και βλασφημία είναι. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός, τι θέλω να σας πω. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Γιατί πάσχω τόσα πράγματα. Μήπως με εγκατέλειψες. Δηλαδή προηγουμένως λέγει στο ληστή, σήμερα με τιμωές δεν το παραβήσω. Μετά από λίγο πώς λέει ακριβώς το αντίθετο. Τι, φάσκι και αντιφάσκι. Αυτά είναι αντίθετα πράγματα, δεν είναι. Ποιος μιλάει, ο ίδιος μιλάει και τι του λέγει. Από τώρα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Ο Θεός μιλάει και ως άνθρωπος. Και τα δύο πήγαν μαζί στον παράδεισο. Μετά από λίγο λέει, γιατί με εγκατέλειπες. Αυτά ταιριάζουν, κολλάνε. Όχι. Όταν όμως ερωτούμε. Άρα η ερμηνεία είναι πολύ διαφορετική της καταφάσεως ή του θαυμαστικού. Έτσι δεν είναι. Ερωτάει για να ξεγελάσει και τον διάβολο ότι πάσχει η ανθρωπότητα και όχι η θεότητα. Γιατί ο διάβολος παρακολουθεί μήπως αυτός είναι Θεός. Αλλά πάλι λέει ο διάβολος, ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Ο Θεός είναι πνεύμα. Αλλά τα θαύματα που κάνει, ποιος τα κάνει, η ανθρωπότητα. Ο ανθρωπότητα δεν πρέπει να κάνει θαύματα. Ποιο ήταν ασθένειο νεκρού και το Λάζο και τα λοιπά. Η ιδιότητα.
Άρα γιατί πάθει? Η θεότητα δεν μπορεί να πάθει. Και μπερδεύτηκε. Εφόσον λοιπόν λέγει αυτό το πράγμα, τότε κατάλαβε ο διάβολος πως ο Χριστός που πάσχει είναι άνθρωπος και όχι Θεός. Και υπατήθηκε και ξεγελάστηκε παντελώς. Και το πιο σημαντικό είναι να τι, έτσι δεν είναι, γιατί όλα αυτά? Διότι εκείνη τη στιγμή βιώνει την αμαρτωλότητα όλου του κόσμου. Δηλαδή όλη η αμαρτία περνάει μέσα από το σώμα του, σαν να λέμε πως είναι άπειρα χιλιάδες βατ ρεύμα, άπειρη κεραυνή, γίνομαι αντιληπτός. Ναι. Και περνάει όλο αυτό το ρεύμα μέσα από τα κύτταρα του, οπότε το σώμα δονείται. Περνάει η αμαρτωλότητα μέσα από το σώμα, δεν τον κάνει αμαρτωλό, έτσι, είναι αναμάρτητος. Περνάει από μέσα του για να τη σταυρώσει από μέσα του, όχι εσωτερικά. Περνάει μέσα του χωρίς να βοληθεί. Περνάει η αμαρτωλότητα από μέσα του και πάσχει. Και πάσχει. Και επειδή την μισεί, την βιώνει και την μισεί. Αυτή είναι η απελπισία χωρίς απελπισία. Γιατί δεν μπορεί να πεις πως ο Χριστός απελπίστηκε και λέει κρίμα μπαμπάκα μου που πήγε στον άντρα και απελπίστηκα. Αυτό είναι βλασφημία. Γιατί ο Χριστός δεν σήκωσε την αμαρτία του κόσμου όπως εμείς ο κόσμος να του βάλει αλεύρι ή να του βάλει τσιμέντο εξωτερικά. Εσωτερικά, οντολογικά, υποστατικά από μέσα του πέρασε. Και από μέσα του πάσχει ο άνθρωπος όταν περάσει το ρεύμα. Εδώ κάποιον λέει άρρωστο, τον κάνουν ηλεκτροσόκ και γίνεται. Μετά γίνεται λιγάκι. Δηλαδή γέροντα ένιωσα σου με αυτή την ένταση της αμαρτίας. Την ένιωσε. Ναι, αλλά δεν έγινε αμαρτωλός. Όχι, είναι σωστά. Ενώ ο αμαρτωλός βιώνει την αμαρτία του και ζει με την αμαρτία του και συμπλέει με την αμαρτία του και το πάθος του, δεν είναι, μέχρι να θεραπευτεί. Ενώ ο Χριστός δεν είναι έτσι, αλλά αν δεν πειράσει από μέσα την αμαρτία, πώς θα σταυρώσει την αμαρτία μέσα του? Δεν τη σταυρώνει εξωτερικά, γιατί αυτό είναι εύκολο πράγμα. Εξωτερικά σημαίνει συγχωρημένα και λυλημένα, τελείωσε το θέμα. Ούτε κάτω, ούτε ζημιά, ούτε να κουραστώ, ούτε να υδρώσω, τίποτα. Με ένα λόγο, εντάξει. Εύκολο είναι αυτό, δεν είναι εύκολο? Δύσκολο είναι να περάσει από μέσα σου το πρόβλημα. Εκεί τι κάνουμε? Εκεί δεν είναι εύκολο, γιατί δεν είναι λίγοι τόνοι όλα τα αμαρτήματα του όλου κόσμου. Πρώτα απ' όλα τα δικά μας πόσα είναι τα αμαρτήματα που κάναμε ή θα κάνουμε, Θεός να φυλάξει αν δεν προσέξουμε. Και τον άλλον, και τον άλλον, και τον άλλον. Τι γίνεται εδώ? Άπειρη τόνη. Όλα αυτά από μέσα από έναν άνθρωπο. Ένα σωματάκι ήταν και αυτό. Τι ήταν? Οι διαστάσεις, ξέρω εγώ, κύκλωπα. Εδώ λέμε κάτι ψαράκια μέσα στον βυθό των ωκεανών που είναι φωσφορούχα, δεν είναι ηλεκτρικά. Τι πιέσεις αυτά δέχονται, δεν είναι, μέσα στο βάθος του ωκεανού? Πώς είναι φτιαγμένα για να είναι αντοχικά σε τέτοιες τρομακτικές πίεσεις? Είναι η ατμοσφαιρική σύνδεση θαλάσσης. Δεν δέχονται μεγάλες πιέσεις. Εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε τέτοια πίεση. Θα πάει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πού θα πάει η πίεση μας. Θα πεθάνουμε. Δες, δεν είναι? Άρα μερικά είναι πιο δυνατά από εμάς στην κράση τους. Κι ας είναι μικρότερα. Εδώ έχουμε κάτι μικρόβια που είναι τόσο γερά, τα βράζεις, τα βράζεις, τα τίποτα. Πρέπει πάλι να πάμε στο μείον 40 για να τα ψοφήσουμε. Είναι αντοχικά μερικά μικρόβια. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει τέτοιες θερμοκρασίες στο ύψος και του βάθους. Μια σταλιά μωράκια μικρά και όμως είναι γυρής κράσεως. Ειδικά της γρήπης που ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο. Τώρα αυτό της άτυπης πνευμονίας που μαστίζει τον κόσμο τέτοιες μορφής είναι, αλλά μια άλλη ονομασία. Κάτι μπαίνει μέσα και σε λίγες μέρες στον τάφο. Και δίνει ερμηνείες και ψάχνει να βρεις την απάντηση. Η απάντηση είναι σαφέστατη. Υπάρχει απάντηση. Η αμετανόητος αμαρτία μας. Τελεία και παύλα. Κάθε άλλη δικαιολογία θα είναι προφάσεις αμαρτίας. Θα ψάχνουν να βρουν. Τι ψάχνουν να βρουν? Τι ψάχνουν να βρουν? Θα θεραπεύουν αυτοί, άλλοι θα βγαίνει. Το ίδιο πράγμα δεν είναι? Το αίτιο είναι το ίδιο. Δεν αλλάζει. Ότι ο Θεό θα τα βάλουμε τώρα, τι θα γίνει? Στην προσπάθεια να σώσει τον άνθρωπο χρησιμοποιεί όλα αυτά τις μεθόδους. Ακόμη διαπυρώσεις και σιδήρου.
σήμερα μου έλεγε ένας πατέρας, ένα πνευματικό παιδί δικό μου από την Κέρκυρα, θα πήγαινε στο στρατό σε λίγες μέρες και το σκότωσε, σκοτώθηκε μάλλον με το μηχανάκι. Κωνσταντίνος όμως, 19 χρονών το καμένο, το μνημονεύω μου τώρα. Πάλι ο Κωνσταντίνος. Ένα από τα πολλά. Ποιον πρώτα, πού πρώτα, πάω. Δεν γίνεται. Ποιον πρώτα. Θα πήγαινε στο στρατό και ήταν λίγο στενοχωρημένος και πήρε το μηχανάκι για να κάνει τις τελευταίες βόλτες, ας πούμε, και ήταν στενοχωρημένος. Κάτι είχε φαίνεται πάρα πολύ. Συγκρούστηκε με κάποιον, πέφτει λιγάκι εδώ σε έναν άκομα και σε ένα τσιμεντάκι, επί τόπου έμεινε. Και κάθε φορά φορούσε το κράνος του. Η μόνη φορά που δεν φορούσε ήταν εκείνο. Του είχε το κράνος εδώ στο χέρι. Και χτύπησε το πέρα και επί τόπου. Αν το φορούσε θα γλίτωνε. Μα πάντα το φορούσε. Εκείνη τη μέρα ξεχάστηκε από τους λογισμούς δηλαδή. Ότι πάω στο στρατό, να τώρα εξατέθηκε για τον άλλο κόσμο. Βέβαια, καλό παιδί ήταν, αλλά. Γιατί το επέτρεψε ο Θεός, αφού ήταν 19 χρόνια από. Α, εγώ είμαι και πιο μικρός και 16 τα Τέμπη και 15 και 14 και 10 και μωράκια και νιωγνά και βάπτιστα και μέσα από την κοιλιά πριν γεννηθούν πεθαίνουν. Να πεθάνεις πριν γεννηθείς, αυτό τι πράγμα είναι. Να πεθάνεις πριν γεννηθείς. Καλά κύριε, να βγούμε στον κόσμο, να δούμε λίγο τον ήλιο. Λέει πως υπάρχει ήλιος. Από τους σκότους, τι γίνεται. Γι' αυτού ισχύει «ον ουκ άξιος είναι ο κόσμος». Δηλαδή, αν θα βγουν στον κόσμο, δεν ξέρουμε τι σώη θα γίνουν και πού θα καταλήξουν, αλλά ας θα πάει κατευθείαν στον παράδεισο. Για μας βέβαια είναι πόνος αβάστακτος, αλλά για τον Θεό δεν είναι πόνος. Ούτε ο Θεός έχει λογισμούς για αυτά που κάνει. Είναι μια χαρά ο Θεός. Είναι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος. Εμείς πρέπει να συμβλέψουμε με τη γνώμη του Κυρίου για να είμαστε τακτοποιημένοι κι εμείς. Αν βάλουμε δική μας ερμηνεία, να θα πάσχουμε αδίκως. Και θα το βλέπουμε ότι ο Θεός, ξέρω εγώ, μας μονομαχεί, δηλαδή μας πολεμεί και όλα, μας θέλει και το κακό μας. Να πάει στον κόλας, δηλαδή, σαν να θέλει ο Θεός. Και έτσι λοιπόν ο πιστός, ο Θωμάς δεν είναι άπιστος, δεν μπορούμε να τον ονομάσουμε άπιστο. Πρώτα πρώτα ήθελε και αυτός να τον δει, γιατί οι άλλοι τον είδαν και αυτός δεν τον είδε. Και δεύτερον ζήτησε λίγο περισσότερο από τους άλλους μαθητές, διότι λίγο στην πίστη στηρούσε. Εντάξει, ήταν ο λιγότερο πιστός των άλλων, αυτό το ομολογεί ο ίδιος. Και ο Χριστός του λέγει μη γίνουν άπιστος αλλά πιστός, δηλαδή μην είσαι ο λιγόπιστος, αλλά να είσαι στο βαθμό της απλή του πίστεως. Αλλά βγήκε και ένας άλλος μακαρισμός. Μακάρι οι μη ειδώντες και οι πιστεύσαντες. Εμείς πρέπει να πάρουμε το μισθό αυτού του μακαρισμού. Γιατί αν αξίζουμε και θέλουμε να δούμε, μήπως δούμε κανένα δαιμόνιο με τη μορφή του Χριστού και χάσουμε και τα μυαλά μας και τη ζωή μας στο τέλος. Την πατήσουμε όπως την πατήσαν και άλλοι. Γιατί και οι Άγιοι που είδαν τον Χριστό χωρίς να του ζητήσουν, χωρίς να το θέλουν, χωρίς να το αξίζουν, είδαν τον Κύριο. Όσοι ζητήσαν τον Χριστό, κανείς δεν είδε τον Χριστό. Αλλά ήταν τα δαιμόνια με τη μορφή του Κυρίου και παραφρόνησαν. Λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να αξίζει να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί η όραση του Κυρίου είναι παράδεισος πρώτου παραδείσου. Εμείς σας έχουμε ταπεινή θέση και γνώμη για τον εαυτό μας και μακάρι οι μη ειδώντες αυτού του μακαρισμού. Τι είναι. Τον σταυρωμένο είπατε δεν μπορεί να δομηνηθεί ο. Και τον αστάντα. Αυτό το λέει και ο Μέγας Βαρσανούφιος που αρχόταν εκεί υπό τα χτυκή του στο μαστήρι και στη σπηλιά, ότι με ποιες μορφές εμφανίζεται ο Κύριος και με ποιες μορφές τα δαιμόνια με τη μορφή του Κυρίου. Γιατί ο δαίμονας παίρνει και τη μορφή της Παναγίας και των Αγγέλων και τα λοιπά. Κάποτε στον Άγιο Πέτρο τον Αθηνίτη που είναι εκεί μπροστά μέσα στη μεγάλη εικόνα, στη μεγάλη εικόνα του τέμπλου, εμφανίστηκε και ο διάβολος με τη μορφή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Και του λέγει, μέστε λέει,
η κυρία των αγγέλων, έτσι είπε, να σου πω να πας στον κόσμο να κηρύξεις, φτάνει τόσα καιρό που έμεινες εδώ πέρα στην άσκηση, έφτασε σε μεγάλα μέτρα να πας να σώσεις και τους ανθρώπους. Και λέει ο Άγιος Πέτρος με απλότητα που κάνει σαρβά του, λέει, μένα η Παναγία με έφερε εδώ πέρα και αν η Παναγία δεν μου το πει, ήθελε να προσθέσει κάτι, ξαφνίστηκε ο διάβολος. Αν δεν μου το πει, λέει, δεν κάνω βήμα που λέμε. Μόλις άκουσε το όνομα της Παναγίας ο διάβολος, έγινε άφαντος. Πω, λέει, πω. Πάει ο Μιχαήλ να τους παρέσεις. Έγινε πυροτέχνημα. Άρα λοιπόν και το όνομα της Παναγίας τον γέει αφάνταστα. Αλλά όταν λέγεται με πίστη αδίστακτη, όχι έτσι, σαν παπαγάλος, με πίστη. Δηλαδή με ανάλογο τρόπο ζωής στην ευλάβεια που έχουμε για την Παναγία μας. Και έτσι παρέμεινε 52 χρόνια ο Άγιος Πέτρος και τελειώθηκε και στον Άθωνα. Είναι ο πρώτος ασκητής ερημίτης του Αγίου Όρους. Και πώς μπορούμε εμείς να πολεμήσουμε τον σατανά όταν παρουσιάζεται με τέτοιες μορφές? Εμείς οι απλοί άνθρωποι, εμείς οι αδύνατοι. Στα δικά μας τα μέτρα ο διάβολος εμφανίζεται με τη μορφή των λογισμών. Εκεί είναι το επίπεδο μας, δεν είναι σε αυτή τη γραμμή βρισκόμαστε, τουλάχιστον πιο πολύ. Εάν αρχίσουμε και συνηθίζουμε στο να νικούμε τους λογισμούς, να ξεχωρίζουμε τους λογισμούς και να θεραπεύουμε και τους νικούμε, είμαστε νικητές. Είμαστε σε αυτό το στάδιο, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Πρώτα να γίνει σαφής διάκριση των λογισμών, από πού προέρχονται, έτσι δεν είναι? Αυτά, να μην σας κουράσω περισσότερο. Καλή ξεκούραση, καλή ενέργεια. Θα τα πούμε και το πρωί πάλι.